Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV την 81η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Όπου έχει και σήμερα την έδρα της. Η Δημοτική Φιλαρμονική Ηρακλείου συμμετέχει σε όλες τις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις του 81 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρωινό εκείνο του 1940, όταν η Ελλάδα όρθωσε ανάστημα απέναντι στον Ιταλικό φασισμό. Για κάθε είδους πολιτιστική εκδήλωση. Άλλωστε, εύσημο των ικανοτήτων της αποτελούν οι συνεχείς προκλήσεις για συμμετοχή σε εορταστικές εκδηλώσεις και οι τακτικές της συναυλίες. Επίσης, την παρέλαση ανοίγει ως ήθιστε η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου. Υπό τους ήχους της οποίας θα πραγματοποιηθούν οι σημερινές εκδηλώσεις. Παρουσία πλήθους κόσμου, αλλά και αυτοδιοικητικών φορέων. Ένας νέος σταθμός, άξιος να εμπνέει, να γεννάει υπερηφάνεια και να προβάλλεται ως παράδειγμα, δημιουργούνταν για το έθνος μας με την υπέροχη αντίστασή του κατά της εχθρικής επιβολής που άρχιζε στις 28 Οκτωβρίου 1940 κάτω από συντριπτικά άνισες συνθήκες. Χωρίς να διαπραγματευτεί με κανένα, χωρίς να διαρωτηθεί για την έκβαση, πιστός στο χρέος, ρίχθηκε περήφανο και αποφασιστικό στη φοβερή δίνη του πολέμου. Πλήθος κόσμου, μικρή και μεγάλη, κρατώντας ελληνικές σημαίες και φορώντας μάσκες, ως επιβάλλει η πανδημία, σε μια 28η Οκτωβρίου που δεν μοιάζει με τις άλλες, αλλά παραμένει ίδια στην ουσία της, που είναι μία. 81 χρόνια από το έπος του 40, 81 χρόνια από την ισοπαίδωση των Ιταλών του Μουσολίνη. Ο αγώνας αυτός των Ελλήνων αποτέλεσε τμήμα μόνο της παγκόσμιας σύραξης. Ήταν τέτοια όμως η ποιότητα των ανθρώπων που τον πραγματοποιούσαν και αποδεικνυόταν τόσο μεγάλο το ειδικό βάρος του, ώστε σε όλη τη διάρκεια του η διεθνής αναμέτρηση είχε περιέλθει σε δευτερεύουσα μοίρα και η ανθρωπότητα ολόκληρη μιλούσε μόνο για την Ελλάδα. Ο αγώνας που ξεκίνησε το πρωινό εκείνο του 1940 υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη για το σύνολο της ανθρωπότητας. Κανείς δεν περίμενε τότε τα όσα έμελε να λάβουν χώρα στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας. Όλες οι μέρες της ελληνικής ιστορίας είχαν ηρωισμούς, θάρρος και λογική. Λογική αυτή η μέρα του όχι, δεν είχε. Όταν απήχησαν το πρωί οι σιρήνες, οι Έλληνες όλοι πίστεψαν βαθύτατα ότι καλούνταν να πεθάνουν. Και δεν ήμασταν όλοι μέχρι την παραμονή της ημέρας αυτής ούτε ήρωες, ούτε φανατικοί πατριώτες. Μέτριοι άνθρωποι, φρόνιμοι. Στην εξέδρα των επισήμων έχουν ήδη λάβει τη θέση τους ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και υφυπουργός αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, όπως και πλήθος επισήμων, μεταξύ των οποίων και ο δήμαρχος του Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός. Άνοιξε όλες τις φλέβες της. Ήταν αγών υπέρ της πατρίδος. Πάντα σε απευθεία σύνδεση μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV. Μπροστά μας ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το σώμα νεοσηλευτικής, σώμα κοινωνικής πρόνοιας, σώμα εθελοντών, σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877. Και από τότε σε καιρό πολέμου, αλλά και σε μήνες πριν ξεκινήσουν οι μάχες στο αλβανικό μέτωπο, ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι είχε γνωστοποιήσει τις ιμπεριαλιστικές του διαθέσεις. Ο τορπιλισμός του καταδρομικού Έλλη τον 15 Αύγουστο του 1940 από το ιταλικό υποβρύχιο Δελφίνο είχε σημάνει την αντίστροφη μέτρηση για τη σύγκρουση της χώρας μας με τους Ιταλούς φασίστες.
στις υπηρεσίες τους σε νοσοκομεία, κοινωνικά ιατρία, γυροκομεία και όπου αλλού κληθούν. Το Σώμα Εθελοντών του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας που υποστηρίζουν ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και το Σώμα Εθελοντών του Τομέα Σαμαριτών, Διάσωστών και Ναυαγωσωστών που συνεπικουρούν το έργο της πυροσβεστικής. Κριτικοί προελάβουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων με παραδοσιακές στολές, υπενθυμίζοντας το βαθύ συμβολισμό και τις βαθιές καταβολές της ημέρας αυτής. Πόντι και αυτοί με τις παραδοσιακές στολές τους, παρόντες στη σπουδαία αυτή εκδήλωση που τιμά τον αντιφασισμό τόσο στην Κρήτη όσο και πανελλαδικά. Είναι γνωστές από τις εποχές του βενιζελισμού οι στενές σχέσεις μεταξύ Κρήτης και Πόντου. Δόξα και τιμή στα αδέρφια μας. Αγέροχη, υπέροχη και εντυπωσιακή παρουσία τους, γεμίζοντας με χρώματα, ομορφιά υπερηφάνεια και Ελλάδα την πόλη του Ηρακλείου. Η απήχηση που είχε σε όλο τον κόσμο το ελληνικό όχι ήταν μεγάλη. Μέχρι τότε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είχαν υποκύψει στη βία του άξονα. Ο κόσμος άκουσε με θαυμασμό την απάντηση της μικρής Ελλάδας στην Ιταλική πρόκληση της 28ης Οκτωβρίου 1940. Την ίδια μέρα πολλοί αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί... Ο Σύλλογος Μακεδόνων Κρήτης παρελάβει μπροστά από τους επισήμους γυναίκες και άνδρες με παραδοσιακές στολές κουβαλάνε στους ώμους τους τη βαριά ιστορία της Βορείου Ελλάδος, στα χώματα της οποίας ακόμη και τη σήμερα βρίσκονται τα κόκαλα πολλών ηρωικών Κρητών ήδη από τα χρόνια των Μακεδονικών πολέμων. Ο Άγγλος στρατάρχης Σουέιβελ μίλησε με αυτά τα λόγια για τη σημασία της 28ης... Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας, ανάθεμα στο φασισμό. Πολλές επαιτίους μπορεί να θυμάται με υπερηφάνεια και να γιορτάζει. Καμιά όμως δεν είναι λαμπρότερη από την ημέρα εκείνη, όταν σε τελείωσα πρόκληση... Ξεκινά η μαθηματική παρέλαση. Η Ελλάδα σύσσωμη αντέταξε το τρελικό όχι, χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή. Δέχτηκε όπως και στο παρελθόν να αγωνιστεί για την ελευθερία. Περιφρόνησε τις θυσίες. Όμορφες εικόνες από τους νέους και τις νέες του έθνους μας να πορεύονται πάντα στην ίδια στράτα με τους προγόνους τους. Στη στράτα της λευτεριάς, της ανθρωπιάς και της περηφάνειας. Από τους μαθητές μας, ξεκινάμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες που ρουφούν κάθε γνώση και προετοιμάζονται για ένα καλύτερο μέλλον. Ήταν ξημέρωμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, λοιπόν, όταν ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, Εμμανουέλε Γκράτσι, παρέδωσε στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά τελεσίγραφο, δια του οποίου ο Μουσολίνη απαιτούσε την ελεύθερη διέλευση των Ιταλικών στρατευμάτων από την Ελλάδα προς κατάληψη στρατηγικών σημείων εντός της ελληνικής επικράτειας. Μπροστά από τους επισήμους το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου και ακολουθεί το 9ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας. Ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε τίποτα από το παιχνίδι της παγκόσμιας... Το όχι που ο Ιωάννης Μεταξάς άρθρωσε, σίγουρα δεν του το επέβαλε η ιδεολογία του, καθώς ο ίδιος την είχαν θερμός θαυμαστής τόσο του Μουσολίνη όσο και του Χίτλερ. Το όχι το επέβαλε στο Μεταξά πρώτον ο λαός, ο οποίος από τη στιγμή της γνωστοποίησης του τελεσίγραφου βγήκε σε πόλεις και πολιτείες κραυγάζοντας υπέρ του πολέμου και κατά της μουσολινικής Ιταλίας. Στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικό ιστορικό ρυθμό. Από τις τότε φανατικές εκδηλώσεις αντιϊταλισμού δεν γλίτωσε ούτε η κρίνη του Μοροζίνη. Τα γνωστά λιοντάρια, τα οποία λόγω της βενετσιάνικης καταβολής τους έγιναν κόκκινο πανί στα μάτια των παθιασμένων Ηρακλειωτών, έτυχαν πλήρους και ολοκληρωτικής καταστροφής. Στον κόσμο υπάρχει ένα αγαθό πιο πολύτιμο από τη ζωή, πιο γλυκό από την ευτυχία, η ελευθερία. Και οι Έλληνες, πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας τους, αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για την απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας τους
για την εισπεράσπιση του χώρου αυτού που τους ανήκει εδώ και 3.000 χρόνια. Η μαθητική παρέλαση της πρωτοβάθμιας συνεχίζεται με εικόνες που μας γεμίζουν χαρά και ελπίδα για ένα καλύτερο και πιο ανθρώπινο αύριο. Έπαιρε στο στίβο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να αγωνιστεί για το δίκαιο, για την τιμή και την ελευθερία της, για την τιμή και την ελευθερία του ανθρώπου. Η μικρή φτωχή ένδοξη Ελλάδα έδειχνε στους ανθρώπους τον δρόμο προς τη θυσία. Ο δεύτερος λόγος που επέβαλε στον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά το όχι στους φασίστες ομόδοξούς του ήταν το γεγονός ότι η βασιλική οικογένεια από το πέρας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και μετά ήταν σταθερά ευθυγραμμισμένη με τη Δύση και ειδικότερα τη Μεγάλη Βρετανία. Οι Έλληνες στρατιώτες του 1940 ορμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Υπήρου για να αποκρούσουν τους Ιταλούς επιδρομής φωνάζοντας αέρα. Οδηγώ την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό. Οι νίκες, η μία μετά την άλλη, στεφάναναν το στρατό μας και συνέθεταν το νέο ελληνικό θαύμα, το έπος της Βορείου Υπήρου. Ο Μεταξάς σε πουδενή δεν θα όρθωνε αντίλογο στον άνθρωπο που πραξικοπηματικά τον έθεσε πρωθυπουργό το 1936, το βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο. Η Ελλάς κατάφερε έτσι για δεύτερη φορά να επιλέξει τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Εφημερίδα Η Πρόοδος, 17/10/1940. Απόσπασμα από γράμμα σε αδερφή κάπου στο μέτωπο, 29/11/40. Αδερφούλα μου, ο Θεός σε φώτισε και μέσα στο δέμα που μας στείλατε... Με τα θεμέλια της ορθής αυτής επιλογής... να βάζει ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κορυφαίος των κορυφαίων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, τοποθετώντας τη χώρα στο σκληρό πυρήνα της Αντάτ. Αδερφούλα μου, σωστό βάλσαμο ήταν για τις διψασμένες ψυχές μας. Λες και πήραμε νέες δυνάμεις. Αδερφούλα μου, νικούμε παντού. Η Παναγία ολοζώντανη μας ακολουθεί. Παρακαλείτε κι εσείς όσο μπορείτε για τη σύντομη τελική νίκη μας. Το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου είναι μπροστά στους επισήμους και ακολουθεί το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Το όχι λοιπόν εκείνο έμελε να γίνει η γενεσιουργός πράξη του έπους του ελληνικού στρατού ψηλά στα βουνά της ήδη από το 1939 ιταλοκρατούμενης Αλβανίας. Της Ευρώπης, το περίκαστο ναι της υποταγής και μόνο η φτωχή μας χώρα τόλμησε να υψώσει το γυμνό της χέρι και να χαράξει στον ουρανό τη φλόγα της πίστης και με το αίμα της θυσίας το αθάνατο όχι της ελευθερίας. Οι πλημελώς εξοπλισμένοι Έλληνες στρατιώτες κατάφεραν να τρέψουν σε άτακτη φυγή από τα ελληνοαλβανικά σύνορα τους ευάριθμους και υπερόπτες Ιταλούς φασίστες, σημειώνοντας ιστορικά την πρώτη νίκη κατά του άξονα, αποδεικνύοντας τους σκλαβωμένους λαούς της Ευρώπης πως το τέρας του φασισμού δεν είναι άτρωτο. Η Ελλάδα έδωσε την πρώτη νίκη στα ελεύθερα έθνη. Αυτή φρημάτισε το θρύλο του ανίκητου άξονα. Αυτή ανέτρεψε τις προοπτικές του και το ορολόγιο πρόγραμμα των επιχειρήσεών του. Αυτή εψύχωσε όλους τους άλλους λαούς. Από τη στιγμή της γνωστοποίησης του πολέμου, ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών και γαμπρός του Μπενίτο Μουσολίνι Τσιάνο διαβεβαίωνε τον Ιταλό δικτάτορα πως η κατάληψη της Ελλάδος δεν ήταν παραζήτημα μερικών ημερών. Στα χιονοσκέπαστα βουνά της Πίνδου, μέσα σε ένα βαρύ και αδυσόπιτο χειμώνα, οι λόγκες των Ευζώνων ορμούν ακάθεκτα. Αυτό ήταν εμπρός στο βωμό της θυσίας, με έψυχο θάρρος και απόλυτη πίστη στα μεγάλα ιδανικά. Βλέπουμε εικόνες από την εξέδρα των επισήμων, μεταξύ των οποίων και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υφυπουργό Λευτέρη Αυγενάκη. Συνεχίζεται με σημεοφόρους και παραστάτες του 2ου, του 4ου, του 6ου και του 8ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Υπέροχες εικόνες από τη μαθητική παρέλαση, με τα λάβαρα ψηλά και την αίσθηση της υποχρέωσης στο βλέμμα. Σήμερα μείνονται του πατρίου εδάφους. Ουίστον Τσόρτσιλ, 9 Νοεμβρίου.
Η υπεροψία των Ιταλών και ιδίως του φασίστα δικτατορά τους δεν κόστισε στη χώρα τους μόνο μια βαριά ήττα, αλλά και την καταγραφή του Μουσολίνη στα τευτέρια της ιστορίας ως κορόιδο. Κατά τις ελληνοϊταλικές συγκρούσεις στο αλβανικό μέτωπο, η φασιστική Ιταλία παρέταξε δυνάμεις που έφταναν τους 140.000 στρατιώτες, ενώ η ελληνική δύναμη δεν ξεπέρασε τις 35.000 άνδρες. Απόλυτα την παστρατιά των ηρωίδων της νίκης, μιας τόσο ένδοξης ιστορικής καμπής του ελληνισμού, και να αποδώσουν έπαινον τον πρέποντα σε αυτές που για την νίκη της Ελλάδας όδευαν στο θάνατο απρόσκλητες. Γυναίκα εσύ της Πύργου, αποκάλυψε σε όλους την ότι όμως οι Έλληνες στερούνταν σε αριθμούς και εξοπλισμό, το διέθεταν σε θάρρος και ανδρεία, υποχρεώνοντας τους φασίστες σε μία ήττα ταπεινωτική. Η παταγώδης αποτυχία του Μουσολίνη ενέτεινε την ανησυχία του Χίτλερ αναφορικά με την Ελλάδα, με τον ίδιο να επανεξετάζει το σχέδιο Μαρίτα, όπως είχε ονομαστεί η επιχείρηση κατάληψης της χώρας μας. Ό,τι δεν κατάφερε ο Μουσολίνη το χειμώνα του 40, δυστυχώς κατάφερε ο Χίτλερ την άνοιξη του 41, όταν η Βέρμαχτ, με υποστήριξη της Λουφτβάφε, άρχισε από τις 6 του Απρίλη να σφυροκοπάει τις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με τη γείτονα χώρα να έχει ήδη περάσει στο στρατόπεδο του Άξονα. Μπροστά μας το 24ο, 25ο, 26ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Οι Έλληνες στρατιώτες αντιστέκονται λυσαλέα. Το ρούπελ ανάγεται σε σύμβολο της ελληνικής αντιναζιστικής πια αντίστασης. Το οχυρό της γραμμής μεταξά αποπειράται πρώτα να ρίξει η 5η γερμανική μεραρχία αποτυγχάνοντας. Με το βομβαρδισμό από αέρος να συνεχίζεται και την 6η ορεινή μεραρχία να επεμβαίνει, το ρούπελ πέφτει ηρωικά. Οι ναζιστές αξιωματικοί, αναγνωρίζοντας τη σπανίου ηρωισμού στάση των Ελλήνων, των ελληνικών στρατευμάτων, επιτρέπουν σε μερικά εξ αυτών να φύγουν φέροντας τον οπλισμό τους. Οι Ναζί γρήγορα απόλεσαν τη σπάνια αυτή στιγμή υποτισμού για να επιδοθούν μετέπειτα σε ένα όργιο βίας, ισοπαίδωσης και βαρβαρισμού. 33ο και 36ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Μέχρι το πρωί της 20ης Μάη του 1941, όλη η ελληνική επικράτεια βρισκόταν κάτω από την πότα του κατακτητή. Λαμπρή εξαίρεση αποτελούσε μόνο η Κρήτη, το τελευταίο κομμάτι ελεύθερης ελληνικής γης. Το 41ο,
5ο και το 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου συνεχίζουν την παρέλαση. Η υπόθεση της αντίστασης στην Κρήτη ξεκινάει καιρό πριν από τα γεγονότα του ελληνοαλβανικού μετόπου. Από το 1938 ξεκινάει η αντινασιστική δραστηριότητα στο νησί, με τότε πρωταγωνιστές τους Εγγλέζους πράκτορες του Αγγλικού War Office. Ήταν η τραγική μεγάλη εβδομάδα του ελληνισμού. Η ψυχή του σταυρώθηκε, αλλά δεν πέθανε. 47ο, 48ο, 49ο και 52ο Δημοτικό Σχολείο μπροστά μας. Πιθανώς η Κρήτη να διέθετε ένα μεταξύ των πιο κατερτισμένων και μορφωμένων δικτύων Άγγλων πρακτόρων ανά τον κόσμο. Βασικό ρόλο σε αυτό είχε παίξει εμέσως ο σπουδαίος Βρετανός αρχαιολόγος και ηγήτορας των ανασκαφών της Κνωσού, Σερ Άρθουρ Έβανς. Το τότε Αγγλικό Υπουργείο Πολέμου είχε προτιμήσει να στελεχώσει το κρητικό δίκτυο με πράκτορες οι οποίοι γνώριζαν το νησί όσο και τον ιδιόρυθμο χαρακτήρα των γηγενών. Συνεχίζουμε με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα νέα παιδιά μας ενθαρρύνουν και μας διδάσκουν την πίστη και την ελπίδα για το αύριο. Μπροστά μας το πρότυπο γυμνάσιο Ηρακλείου. Ως αποτέλεσμα είχαμε τις επιχειρήσεις των Άγγλων ήδη από τα τέλη του 39 στο νησί. Του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου γυμνάσιου Ηρακλείου. Επιχειρήσεις τις οποίες στελέχωναν σπουδαίοι διανοούμενοι. Αρκετοί εξ αυτών πρωτοεπισκέφθηκαν και αγάπησαν τον τόπο μας με την ιδιότητα του μαθητή του Αρθούρου Έβανς. Δόξα και τιμή στη μνήμη του μεγάλου φιλέλληνα. Επικό δραματικό τέλος της επτάμινης πάλης του ελληνισμού εναντίον της βίας. Δεν θα ήταν λοιπόν υπερβολή να πούμε ότι η Κνωσός, η ιστορική πρωτεύουσα της Μινωικής Αυτοκρατορίας, τόσες χιλιετηρίδες μετά έπαιξε το ρόλο της, ώστε η Κρήτη να αποκτήσει ένα εξαιρετικά πολύτιμο αντιστασιακό προβάδισμα, μαζί με τη τιμή να δέχεται στα χώματά της κορυφαίες προσωπικότητες. Το 6ο, το 7ο και το 8ο γυμνάσιο Ηρακλείου. Μεταξύ των κορυφαίων αυτών προσωπικότητων ήταν και ο καθηγητής του Cambridge, Νίκολας Χάμοντ, όπως και ο εμβληματικός και αγαπημένος των ανταρτών αρχαιολόγος, Τζον Πέντλεμπουρι. Έμεινε λοιπόν μόνο ο ρολισμός των πρωταγωνιστών για να αντιμετωπιστεί η κρατεά γερμανική πολεμική μηχανή. Οι Άγγλοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί που βρέθηκαν στην Κρήτη βρήκαν ένα λαό λιγάριθμο και άοπλο, αλλά γεμάτο αντριά και φλόγα για τον αγώνα της ελευθερίας. Οι Βρετανοί ήδη από τον Απρίλιο του 1939 είχαν ανακοινώσει και επίσημα την εγγύηση της ανεξαρτησίας της Ελλάδος σε περίπτωση που εκείνη απειλείται. Όχι, κι όμως οι δύο αυτές συλλαβές είχαν τη δύναμη να διασπάσουν το ψυχικό πυρήνα της ανθρωπότητας. Ανατείναξαν με αυτές στον αέρα το σιδηροπαγή μηχανισμό της ηλικής βίας και ανύψωσαν στα ζωφερά μεσούρανα του πλανήτη μας την ιεροστάλακτη σημαία της ηθικής πίστης. Ο ελληνικός πυνθύρας αναφλόγησε ξανά στα βασανισμένα στήθη εκατομμυρίων ανθρώπων την ισοζεσμένη θριαλίδα της ελπίδας. Μπροστά μας το 13ο γυμνάσιο Ηρακλείου και ακολουθεί το Παγκρίτιο. Η προετοιμασία και η ενίσχυση της Κρήτης από τη Βρετανία άρχισε να εντείνεται ακόμη περισσότερο από την εκλογή του Ουίνστον Τσόρτσιλ στην Πρωθυπουργία της Μεγάλης Βρετανίας το Μάη του 1940, μιας και ο ίδιος ο Τσόρτσιλ γνώριζε πως η επίθεση του άξονα δεν ήταν παρά ζήτημα χρόνου. Παρέλαση συνεχίζεται από το Εσπερινό Γυμνάσιο. Στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής του Βρετανού Πρωθυπουργού, κάνει την επιστροφή του στην Ελλάδα ένας σπουδαίος φιλέλληνας. Η προσωποποίηση του Λόρδου Βίρονα, όπως έλεγαν οι σύντροφοί του, λόγος γίνεται για τον εμβληματικό Πάτρικ Λι Φέρμορ. Και το απόγευμα στο Ηράκλειο. Πρώτος
ανώριο του Μάλεμε στα Χανιά που θα βοηθούσε στον ανεφοδιασμό των Γερμανών. Μπροστά μας το ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο. Χειροκροτήστε τα παιδιά. Ο Φέρμορ επέστρεφε στην Ελλάδα για πρώτη φορά από το 1935, όταν τότε ως εθελοντής είχε καταταχθεί στο υπηκό των Βενιζελικών κατά τη διάρκεια κινήματος που οργάνωσαν οι τελευταίοι απέναντι στον βασιλόφρονα Τσαλδάρη υπό το φόβο της παλινόρθωσης της μοναρχίας. Η Κρήτη μεταβλήθηκε σε πλεγόμενη κόλαση. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να διαθέσουν στην Κρήτη τεράστιες δυνάμεις. Υπέροχες εικόνες από τη μαθητική πορεία της δευτεροβάθμιας. Οι απώλειές τους υπήρξαν τρομακτικές. 4.000 αλεξιπτωτιστές σκοτώθηκαν και περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Η παρέλαση συνεχίζεται με τα λύκεια της πόλης μας. Το πρότυπο, το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο λύκειο περνάνε μπροστά μας. Τη φορά αυτή ο Φέρμορ θα ανδραγαθούσε στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα την Κρήτη δια της σπουδαίας αντιναζιστικής δράσης που ανέπτυξε, αποκορύφωμα της οποίας αποτέλεσε η απαγωγή του στρατηγού Κράιπ. Ακολουθεί το έκτο, το έβδομο και το όγδοο λύκειο. Όπως αναφέρει ο ιστορικός Άντωνι Μπίβορ, τα αγγλικά στρατεύματα αποτελούνταν από φιλέλληνες ακαδημαϊκούς καθηγητές μέχρι κοινούς μαχαιροβγάλτες, με κοινό σημείο όλου αυτού του ετερόκλητου πλήθους την κοινή αγάπη για την Ελλάδα, με το πάθος αυτών των ανθρώπων να αναπτύσσεται ακόμη από τα σχολικά τους χρόνια. Βασικός λόγος, η γοητεία της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Στις 31 Μαΐου 1941, ο Αγγιλωτός Σταυρός κυμάτιζε σε όλο το αιματευωμένο νησί. Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης. Ενδεικτική εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στο νησί μας πριν ακόμη εξαπολύσει η Luftwaffe την επίθεσή της είναι εκείνη που παραθέτει ο Βρετανός πράκτορας Πέντλεμπουρη σημειώνοντας «Με κουβαλούσαν στους ώμους τους, με ευλόγησαν δύο επίσκοποι και εξεφώνησε ένα σωρό εμπριστικούς λόγους από μπαλκόνια. Ανάλογοι λόγοι αρθρώθηκαν σε δεκάδες περιοχές της Κρήτης με τις παθιασμένες αντιδράσεις στο αντιναζιστικό κάλεσμα να μοιάζουν ως αδιάσυστο στοιχείο πολεμικής και πατριωτικής ετοιμότητας από τους κριτικούς». Στράφηκε προς τον στρατηγό Στούντεν, δημιουργό και διοικητή του σώματος των αλεξιπτωτιστών, για να του πει «Στρατηγέ, όπως αντιλαμβάνεστε, οι αλεξιπτωτιστές δεν έχουν πια μέλλον». Με το μουσικό σχολείο και το Παγκρίτιο Λύκειο συνεχίζεται η παρέλασή μας. Ως προαναφέραμε, το σχέδιο Μαρίτα για την κατάληψη της υπηρετικής Ελλάδος ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη Βέρμαχτ να προελάβει στον ελλαδικό χώρο. Η διεκπεραίωση του σχεδίου Ερμής και η κατάληψη της Κρήτης ήταν η τελευταία μεγάλη πρόκληση για τον Χίτλερ στη χώρα μας. Και με αγάπη και την πιο μικρή ελληνική λεπτομέρεια βρισκόμαστε πάντα στην καρδιά της ελληνικής ζωής. Τόσο μεγάλη είναι η συνοχή και η ενότητά της. Θυμάμαι τη μέρα που μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. Το πλήθος που ζητοκράφαζε στην οδό Σταδίου σώπασε ξαφνικά και έπειτα άρχισε να τραγουδά με μια βαριά μεγάλη φωνή τη υπερμάχος στρατηγό τα νικητήρια. Αυτό και μόνο. Αλλά αυτό και μόνο ήταν αρκετό για να καταλάβει κανείς πως ο πόλεμος τούτος δεν ήταν σημερινός ούτε χθεσινός. Ήταν ο αιώνιος πόλεμος της Ελλάδας όλων των καιρών για την ανθρώπινη αξία. Μπροστά μας περνάει το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Τα αστέρια, τα πουλιά, οι οδηγοί και οι μεγάλοι οδηγοί παίρνουν μέρος σε δράσεις σχεδιασμένες με βάση... Η Κρήτη, λόγω της μεγάλης γεωστρατηγικής της αξίας, θα επέτρεπε στον Χίτλερ τον έλεγχο μεγάλου τμήματος της Ανατολικής Μεσογείου και εν ταυτό τη διατήρηση βάσεων σε απόσταση αναπνοής από τη Μέση Ανατολή, η οποία τύχανε μία από τις κεντρικές στρατιωτικές αρτηρίες των συμμάχων.
ενδεικτικά. Ενδεικτικά. Στην υπαριθμό 28 οδηγία του, την 25η Απριλίου, ο Χίτλερ αναφέρει την πάση θυσία κατάληψη της Κρήτης δια του σχεδίου Ερμής προς απόκτηση των πολύτιμων βάσεων, οι οποίες θα επέτρεπαν τη διεξαγωγή αεροπορικών επιδρομών προς τη Μέση Ανατολή. Την επικράτηση της ειρήνης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των νέων, τη βελτίωση του τρόπου ζωής και τη συμμετοχή σε προγράμματα ανάπτυξης. Μπροστά μας η λέσχη εφέδρων ενόπλων δυνάμεων, που είναι μια προσπάθεια συνειδητοποιημένων εφέδρων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών που ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια του εθελοντισμού και της φιλοπατρίας, επεφορία των ενόπλων δυνάμεων και της εθνικής άμυνας. Πιστή στο θεσμό του πολίτη οπλίτη που ενδιαφέρεται και κοπιάζει για την πατρίδα. Πιστή στα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Πιστή στον όργο που έχουν δώσει ως κληρωτή. Πασχίζουν για την εκπαίδευση και τη διατήρηση του αξιόμαχου των εφέδρων, έτσι ώστε... Η παρέλαση πάντα συνεχίζεται σε απευθείας μετάδοση από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου και πάντα στη συχνότητα της Κρήτη TV. Ο Έλληνας στρατιώτης που πολέμησε στα βουνά της Πύργου, στα οχυρά της Μακεδονίας, στην Κρήτη, δεν ήταν υπεράνθρωπος, αλλά είχε το μεγάλο προνόμιο να είναι ο κληρονόμος μιας μοναδικής και ανεκτήμητης πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτή θέρμανε την ψυχή του. Αυτή τον όπλησε με δύναμη, με θάρρος, με αυτοθυσία. Ο Έλληνας στρατιώτης του 1940-41 δεν είχε καθόλου την αίσθηση ότι έγραφε μια εποπία που θα προκαλούσε το παγκόσμιο θαυμασμό. Απλώς πίστευε ότι έκανε το χρέος του. Το χρέος αυτό μας το παρέδωσε αυξημένο με τη δική του λαμπρή προσφορά. Οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, διότι είναι ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, δύναμης, αισιοδοξίας. Εκείνος που πρότεινε στον αρχηγό της Luftwaffe, Hermann Göring, τη χρησιμοποίηση αλεξιπτωτιστών προς κατάληψη της νήσου Κρήτης, ήταν ο πτέραρχος Kurt Student. Διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου, κ. Ιωάννης Νηστικάκης, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναγγείλει τη λήξη της. Οδεύουμε προς τη λήξη της παρέλασης. Κατόπιν επικύρωσης του σχεδίου, συμφωνήθηκε οι Ναζί αλεξιπτωτιστές να παρέχουν υποστήριξη σε περίπου 570 αεροσκάφη. Χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας και τιμωρούς κάθε επίδοξου επιβουλέα. Μεταξύ των αεροσκαφών που έλαβαν μέρος στη μάχη της Κρήτης ήταν και το 8ο Σώμα Αεροπορίας, με διοικητή τον ναζιστή πτέραχο Wolfram Richthofen, τον διοικητή της Λεγεώνας Κόνδορ, που κατά τον Ισπανικό εμφύλιο είχε βομβαρδίσει μέχρι ισοπαίδωσης την Κουέρνικα, την περήφανη πρωτεύουσα των Βάσκων αντιφασιστών, τον Απρίλιο του 1937. Η μοίρα της Κρήτης έμελε να ορίσει ένα ιστορικό λάθος από την πλευρά των συμμαχικών στρατευμάτων, καθώς η στρατηγική των υπερασπιστών της Κρήτης ήταν βασισμένη στο σενάριο μιας ναζιστικής απόβασης μέσω θαλάσσης. Αναφορικά με τον γηγενή πληθυσμό, ο διοικητής των νεοζηλανδικών δυνάμεων υποστράτηγος Φράιμπερκ είχε σημειώσει: «Σύσσωμος ο κρητικός λαός επιθυμούσε να πολεμήσει, με μία αυτοθυσία η οποία έφτανε συχνά τα όρια της αυτοκτονίας». Με το επιτελείο του χαιρετά τους επισήμους και κατευθύνεται προς τη θέση του απέναντι από αυτούς. Ήταν πρωί της 20ης Μάη 1941, όταν ο πιο βάρβαρος και απάνθρωπος στρατός που είδε ποτέ η ανθρωπότητα εξαπέλυσε την επίθεσή του στο νησί μας. Ο βομβαρδισμός ανηλαιής. Τόνοι από ατσάλι σφυρίζουν πάνω από την κρητική γη.
Τα συμμαχικά στρατεύματα με κάκιστες επικοινωνίες και έκπληκτα μπροστά στη σφοδρή εναέρια επίθεση μάχονται ηρωικά και όπως μπορούν να υπερασπιστούν την Κρήτη και εν ταυτό ολόκληρη την ανθρωπότητα. Από τον Ιούλιο του 1953 τα δύο κέντρα υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε μία με την επωνυμία. Και οφείλουμε να το σημειώσουμε, φίλες και φίλοι, πως σήμερα μαζί με τους νεκρούς προγόνους μας τιμάμε και τους ξένους αδερφούς μας που χύσανε το αίμα τους στην Κρήτη για τη λευτεριά των λαών. Τιμούμε τους αδερφούς μας από την Αγγλία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ινδία, την Νότιο Αφρική, την Παλαιστίνη, τους ηρωικούς Μαωρί που με μόνο όπλο τις ξυμφολόχες μάχονταν και τους θαραλέους Αβορίγινες που έχασαν τις ζωές τους τόσες θάλασσες μακριά από την προγονική τους γη. Διέρχονται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού. Με τη θυσία τους αυτοί οι ξένοι αδερφοί μας από τα πέρατα του κόσμου μας υπενθυμίζουν και τη σήμερον πως ο αγώνας κατά του ναζισμού πάντα προϋποθέτει την κατάλυση κάθε ρατσισμού, αιωνία η μνήμη τους. Είναι αυτές που κρατούσαν στα χέρια τους να θυμούνται οι παλαιότεροι και να καμαρώνουν νέοι. Ακολουθούν τα ένοπλα τμήματα της σχολής. Η ιστορική έρευνα αποδεικνύει πως το στοιχείο εκείνο που αποδιοργάνωσε και τρομοκράτησε τις επελάβνωσες ναζιστικές δυνάμεις δεν ήταν άλλο από τη μανιασμένη αντίσταση των αστρατολόγητων πολιτών. Έφερε η αξιωματική του πεζικού της Ελλάδος και της Κύπρου μας. Είναι γεγονός πως η κρητική αντίσταση ξεκίνησε λεπτά μετά την εισβολή των αλεξιπτωτιστών στο νησί. Γεγονός που προκαλεί αίσθηση αν αναλογιστούμε ότι τα περισσότερα αντιστασιακά κινήματα στην Ευρώπη ξεκίνησαν περίπου μετά από ένα χρόνο. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων και οι συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων η δημιουργία του 545 αεροπεταφερόμενου τάγματος πεζικού. Πρόκειται για μια νεοσύστατη μονάδα στην περιοχή του Γέρι, παιδιά και γυναίκες. Σύμφωνα με τις γερμανικές αναφορές, βρίσκονταν κατά εκατοντάδες μεταξύ των αστρατολόγητων πολιτών, με τις τελευταίες να είναι οι μεγάλες απούσες από το πατριαρχικώς ορισμένο επίσημο αφήγημα της αντίστασης κατά του ναζισμού. Δόξα και τιμή στις ηρωίδες του αντιστασιακού αγώνα. Συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δραστηριότητες των ενόπλων δυνάμεων και είναι παρόντες σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή προς όφελος των συνανθρώπων τους. Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της 133 και 11ης μοίρας κατευθυνωμένων κλιμάτων. Με αξίνες, φτιάρια, πέτρες και ξύλα, οι κριτικές και οι κριτικοί επιτίθονται στους αστισμένους εισβολείς, υπογραμμίζοντας τους δήμιους του Τρίτου Ράιχ πως στην Κρήτη θα πληρώσουν ακριβά την απόφαση της εισβολής, με την πρώτη μέρα να κοστίζει στη ναζιστική Γερμανία 1.856 νεκρούς αλεξιπτωτιστές. Αδιαφορώντας για το θάνατο. Κατά τη μάχη της Κρήτης στο Ηράκλειο βρισκόταν και ο Γιώργος Εφαίρης, με την ιδιότητα του ακόλουθου της κυβέρνησης. Δίνοντας μια εικόνα της καταστροφής, στον τέταρτο τόμο από τις μέρες του, αναφέρει λακωνικά, 29 Μαΐου, η Κρήτη μια μεγάλη πληγή. Με το Σεφέρη να συνεχίζει, οι κριτικοί, άλλοι χωρίς όπλα, άλλοι χωρίς φυσίγγια, πέφτοντας με τα χαντζάρια πάνω στον εχθρό. Η Νεοζηλανδοί με την ξυφολόγχη και αυτοί χωρίς πολεμοφόδια. Το Ηράκλειο ζωσμένο από παντού. Το λιμάνι του γεμάτο βουλιαγμένα εδώ, καράβια. Και οι κριτικοί λέγοντας στους Εγγλέζους, φύγετε εσείς, εμείς έχουμε τα βουνά. Τον αγώνα για να αναπνέουμε σήμερα εμείς ελεύθερο αέρα. Ο έχων το γενικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα
και αναφέρει το πέρας της παρελάσεως στον ανώτερο διοικητή Φρουράς Ηρακλείου και διοικητή της ΕΑΠ, ταξίαρχο Βασίλειο Βασιλιάδη. Ανακοινώθηκε το πέρας της παρέλασης. Κρήτη, φίλες και φίλοι, έπεσε μαχόμενη. Αλλά οι Ναζί δεν τη συγχώρεσαν ποτέ τη μανιασμένη της αντίδραση. Με τις εκτελέσεις και τις λαιλασίες και τις καταστροφές να είναι ανυπολόγιστα χρόνια που ακολούθησαν, όπως και ο ηρωισμός των γηγενών.